Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσουμε και πάλι, γιατί δεν ξέρω αν ακούγατε προηγουμένως, που μας δίνετε τη δυνατότητα τέτοιες γιορτινές μέρες να εκμεταλλευτούμε έναν Κορίνθιο. Δυστυχώς είμαι μέσα στο εργαστήριο και δεν έχω πρόσβαση στα FM, αλλά χαίρομαι που θα χρησιμοποιήσουμε τον αέρα των Ερτζιανών για να συζητήσουμε ένα πρόβλημα του αέρα της ατμόσφαιρας μας. Λοιπόν, εμείς πρώτα απ' όλα να εξηγήσουμε ότι αποφασίσαμε να έρθουμε σε επαφή μαζί σας με αφορμή αυτό που έγινε στο Χιλιομόδι, που μία χωματερή και εγώ ήταν για πάνω από 5-6 μέρες και προσπαθούμε να καταλάβουμε το τι διαφορετικό, το τι θα μπορούσε να γίνει, τι θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει ώστε να μην γίνεται αυτό, αλλά και το τι ζημιά μπορεί να κάνει στο περιβάλλον αυτή η διαδικασία. Ναι, ας ξεκινήσουμε από τη ζημιά στην οποία μπορώ να πω κάποια πράγματα. Το τι είχαμε κάνει, υπάρχουν κάποιες λύσεις. Μπορούμε να τις συζητήσουμε σε φιλολογικό όμως επίπεδο. Διότι είναι θέμα παιδείας καταρχάς, θέμα πολιτών, τι θα πρέπει να κάνουν ώστε να παράγουν λιγότερα πλαστικά σκουπίδια. Και μετά θέμα της πολιτείας, ώστε να μπορεί να διαχειρίζεται ορθολογικά τα απορρίμματα και να μην έχουμε φαινόμενα σαν αυτό, που δεν είναι μόνο τοπικό από ό,τι γνωρίζουμε, είναι αν όχι διεθνές, είναι ελληνικό σίγουρα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θέλουμε να μην το περιορίσουμε στα δικά μας εδώ, γιατί εντάξει, είναι αφορμή εδώ, αλλά γενικώς θέλω να μιλήσουμε. Γι' αυτό και πρώτα απ' όλα μου αρέσει που το θέτετε από όλες τις μεριές. Δηλαδή ότι είναι και η συμβολή του ανθρώπου, του καταναλωτή σε αυτή τη διαδικασία, ότι συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία. Από εκεί ξεκινάει η παραγωγή της ρύπανσης, διότι όλες οι διεργασίες που γίνονται στο πλανήτη κάτι παράγουν. Λοιπόν, τώρα ως προς την καύση των σκουπιδιών, έχω μία επιστροφή. Ναι, το ξέρω. Όσο εμείς θα προσπαθήσουμε όσο γίνεται λιγότερα να σας ρωτάμε, να σας ακούμε, ώστε να μπορείτε να απομακρύνετε λίγο το ακουστικό. Μερικές φορές γίνεται αυτό. Ναι. Λοιπόν, από την καύση ειδικά των σκουπιδιών που περιέχουν πολλά πλαστικά, παράγονται καταρχάς διοξίνες, οι οποίες θα πρέπει να ξέρετε ότι δεν είμαι ο απόλυτα ειδικός στις διοξίνες, αλλά επειδή έχω κάνει έρευνα στα αερούμενα σωματίδια της ατμόσφαιρας στα οποία κολλάνε οι διοξίνες, μπορώ να πω κάποια πράγματα. Και θα αναρωτηθείτε ίσως και τι δουλειά έχει ένας πυρηνικός με τα σκουπίδια. Υπάρχουν δύο απαντήσεις. Η μία είναι ότι η πυρηνική τεχνολογία, στην οποία ανήκει η πυρηνική βιομηχανία, ψάχνει να βρει πώς δουλεύει το περιβάλλον ώστε να αποφεύγουμε ρυπάνσεις από ραδιολογικά και πυρηνικά συμβάντα. Άρα έχουμε μια πολύ καλή, πολύ δυνατή εικόνα του τι γίνεται στη βιόσφαιρα και στη μετεωρολογία γενικότερα. Και κατά δεύτερον, η δεύτερη απάντηση είναι ότι οι πυρηνικές μέθοδοι που έχουμε στα χέρια μας ως αναλυτικά εργαλεία μας βάζουν πολύ μέσα στην ύλη, στον πυρήνα της ύλης, οπότε μπορούμε να αντλήσουμε τις περισσότερες δυνατές πληροφορίες από ό,τι συμβαίνει γύρω μας, από τα φαινόμενα που συμβαίνουν γύρω μας. Οπότε από εκεί ξεκινώντας, σας καλύπτω ίσως σε μία ερώτηση που θα είχατε, πώς μπορούμε να μιλάμε μαζί για τέτοια ζητήματα. Εντάξει, άλλωστε ένας άνθρωπος που κάνει, ένας επιστήμονας που κάνει έλεγχο περιβάλλοντος, δεν μπορεί να μην ασχολείται και με το θέμα των διοξινών. Εντάξει, με το θέμα δεν είναι εξειδικευμένο το εργαστήριο στις διοξίνες, είναι περισσότερο στη ραδιενέργεια μεν, αλλά και στα αερούμενα σωματίδια, αλλά επειδή υπάρχουν συνεργασίες με μεγάλα ερευνητικά ιδρύματα και ακαδημαϊκά, ανακατευόμαστε όλοι σε αυτά τα ζητήματα που καίνε. Λοιπόν, οπότε θα σας ενημερώσω τώρα για τις διοξίνες, ότι καταρχάς είναι καρκινογόνες, προέρχονται από καύση συνήθως πλαστικών, βέβαια και μία φωτιά σε ένα δάσος μπορεί να παράγει, αλλά θα παράξει πολύ λιγότερες. Όπου υπάρχουν πλαστικά λοιπόν, το φαινόμενο της παραγωγής διοξινών είναι πολύ έντονο. Είναι καρκινογόνες, έχουν ανοσοκατασταλτικές επιπτώσεις, νευροσυμπεριφορικές επιπτώσεις και γενικά προκαλούν ορμονικές διαταραχές, συν ότι προκαλούν και
γενετικά προβλήματα. Δηλαδή, μάλλον θα σας το πω στη συνέχεια. Και παράγονται λοιπόν, έστω ότι έχουμε μια φωτιά σαν αυτή του χιλιομοδίου, αν πάρουμε μια ακτίνα 5 χιλιόμετρων γύρω από το επίκεντρο και κάνουμε ανάλυση στο χώμα και σε αγροτικά προϊόντα και κτηνοτροφικά, θα δούμε ότι έχει αυξηθεί η συγκέντρωση των διοξινών εκεί, άρα θα μπει στην τροφική αλυσίδα όλη αυτή η πυρκαγιά που έχει γίνει εκεί. Και εφόσον σιγοκαίει, σημαίνει ότι έχουμε πιο ατελή καύση, άρα πολύ μεγαλύτερη παραγωγή διοξινών. Λοιπόν, και έχει βρεθεί σε αντίστοιχο φαινόμενο που είχε γίνει στη Θεσσαλονίκη και εκεί έγιναν μετρήσεις, ότι στο χώμα γύρω στα 5 χιλιόμετρα ακτίνα είχαμε μια μισή φορά αύξηση της συγκέντρωσης των διοξινών, και στα κτηνοτροφικά προϊόντα όπως κρέας, γάλα, αυγά είχαμε έως και πόσο είναι αυτό, πρέπει να είναι 30 φορές περίπου αύξηση σε σχέση με τι βέβαια, με το background, με το υπόβαθρο, το οποίο δεν είναι φυσιολογικό, προέρχεται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες μεν, αλλά υπάρχει παντού. Δηλαδή λοιπόν, στο ήδη βεβαρημένο περιβάλλον και στα ήδη βεβαρημένα αυτά που τρώμε, ναι, προστίθεται ναι, ναι, ναι. 30 φορές περισσότερη επιβάρυνση. Ναι, 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 ναι. Είναι λιποδιαλυτές οι διοξίνες, οπότε αυτό τις κάνει να μπαίνουν πολύ εύκολα στον ανθρώπινο οργανισμό και να δημιουργούν όλα αυτά τα προβλήματα που είπα προηγουμένως. Και μπαίνουν εννοείται με τρόφιμα τα οποία έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε λίπος, όπως είναι τα κτηνοτροφικά προϊόντα και όπως είναι από αγροτικά προϊόντα το ελαιόλαδο. Δηλαδή φανταστείτε ότι οι ελιές που έχει γύρω η περιοχή και έχει πολλές από ό,τι βλέπω, θα είναι επιβεβαρημένες αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, το κακό είναι το μεταξύ με τις διοξίνες, οι οποίες είναι μια ομάδα οργανικών ενώσεων, 210 οργανικών ενώσεων, εκ των οποίων οι 17 είναι πολύ τοξικές. Το κακό με τις διοξίνες είναι ότι δεν διασπώνται, μένουν για πολύ καιρό στη φύση και στον οργανισμό. Οπότε δημιουργείται μεγάλο πρόβλημα. Αυτό που λέτε δεν διασπώνται για πολύ καιρό, δηλαδή... Ας πούμε, να γυρίσουμε λίγο εκεί στο χιλιομόδι. Οι ελαιώνες που είναι δίπλα, για πόσα χρόνια είναι για πόσο καιρό είναι βεβαρημένες? Όλα αυτά εξαρτώνται από τις μετεωρολογικές συνθήκες και είναι η ιδιάζουσα λίγο η περίπτωση της περιοχής, διότι αν παρατηρήσετε, μαζεύει ομίχλη, η οποία δεν διασπάται εύκολα, άρα σημαίνει ότι τα ροϊκά πεδία του ανέμου, ο αέρας που φυσάει, δεν είναι ικανός ώστε να διώχνει τη ρύπανση. Άρα ό,τι παράγεται θα πέσει στην περιοχή, είτε με τη βροχή είτε με τη βαρύτητα που τραβάει τα σωματίδια στα οποία κολλάνε οι διοξίνες, θα πέσει στο έδαφος και θα μείνει εκεί τουλάχιστον ένα χρόνο. Στη Θεσσαλονίκη που είχαν κάνει δειγματοληψίες και 6 μήνες αργότερα από την πυρκαγιά, βρίσκανε ότι δεν είχε αλλάξει κάτι. Δεν είναι σαν τις οργανικές ενώσεις άλλες που βιοδιασπώνται και εξαφανίζονται σιγά σιγά. Βιοδιασπώνται και συγκεκριμένες. Δηλαδή και η ζημιά κρατάει. Είναι μια ζημιά που γίνεται στην περιοχή και, και μένει δηλαδή η ζημιά. Δηλαδή ναι, ναι, μένει. Περνάει... Περνάει στην τροφική αλυσίδα, μολύνει και το νερό δηλαδή αυτό. Οι διοξίνες περνάνε με τη βροχή που περνάνε στο χώμα, μολύνει και το νερό. Κοιτάξτε, δεν έχει μελετηθεί κάτι τέτοιο από ό,τι γνωρίζω και δεν περιμένουμε να περάσουν εύκολα στο νερό, αλλά όταν έχεις καύση παράγονται και σωματίδια. Είναι αυτή η σκόνη που βλέπουμε στην ατμόσφαιρα, η οποία προέρχεται από πολλές πηγές. Η μία πηγή είναι η καύση. Είτε καύσεις χωματερές, είτε καύσεις από καλώδια που θέλουν να απογυμνώσουν το καλώδιο. Τα γνωστά, γιατί για να μην νομίζουν ότι ασχολούμαστε μόνο με τη χωματερή του χιλιομοδίου. Και αυτή η καύση που γίνεται με τα λάστιχα τα καμένα, με τα καλώδια, με αυτά τα τζάκια που κάποιοι συνανθρωποί μας και νοτινάνε μέσα προκειμένου να ζεσταθούν. Σκεφτείτε ότι στην Ελλάδα οι διοξίνες δεν παράγονται, δεν είναι εκμεταλλεύσιμες εμπορικά, άρα παράγονται μόνο από καύσεις παγκοσμίως. Στην Ελλάδα, επειδή δεν έχουμε και βιομηχανία που να κάνει καύσεις,
η επιβάρυνση που έχουμε είναι ως επιτοπλίστων από αυτές τις πηγές που προείπατε. Και από χωματερές και από το ό,τι και με λάστιχα, οτιδήποτε έχει να κάνει με καύση ειδικά πλαστικού. Το θέμα είναι ότι δεν είναι δηλαδή μόνο τοπικό στο χιλιομόδι. Το γεγονός απλά ότι... εκεί το... έχουμε αυτό το γεγονός αυτή τη στιγμή. Το γεγονός είναι μια ότι... ισχυρή πηγή. Ναι. Εν τω μεταξύ, για να σας καλύψω στην προηγούμενη ερώτηση πόσο θα μείνουν, σκεφτείτε ότι αν πάμε το καλοκαίρι και κάνουμε δειγματοληψία, θα βρούμε κανονικά τις διοξίνες που έχουν βγει αυτή τη στιγμή από την καύση αυτή. Είπατε προηγουμένως κάτι που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, το γεγονός ότι ψιλοέβρεχε και ότι ναι. υπήρχε ατελή καύση, ότι σιγόκαιγε, ότι κάνει ακόμα μεγαλύτερο κακό. Ναι, διότι αν έχεις τέλεια καύση παράγεις μόνο αέρια θερμοκηπίου, δηλαδή το διοξίδιο του άνθρακα. Όσο πέφτει το οξυγόνο, που σημαίνει ότι σιγοκαίει η φωτιά σου, τότε υπάρχει παραγωγή μεγαλύτερη. Είναι ένας από τους παράγοντες που καθορίζουν πόσο διοξίνη θα βγει, είναι το χλώριο που περιέχεται στα πλαστικά και ο άλλος με τι ταχύτητα καίγεται το πλαστικό. Αν καίγεται λοιπόν με αργή ταχύτητα, που σημαίνει ότι κάνει ατελή καύση, τότε έχεις αυξημένες εκπομπές. Ήδη μου έχετε σχεδόν να απαντήσει στην επόμενη ερώτησή μου, ότι για αυτά τα εργοστάσια καύσης που ακούμε συχνά πυκνά, που είναι τόσο οικογενειολογικά, που είναι στο κέντρο μιας πόλης και καίνε τα σκουπίδια, ναι. εκεί τι διαφορετικό έχουμε? Εκεί έχουμε πουσάρουν, σπρώγουν οξυγόνο πολύ μέσα, οπότε έχουμε και μεγάλη και τελειότερη καύση, δηλαδή το καυσαέριο φανταστείτε ότι αποτελείται από διοξίδιο του άνθρακα και νερό στο μεγαλύτερο μέρος του. Το διοξίδιο του άνθρακα είναι το... και εμείς εκπνέουμε διοξίδιο του άνθρακα. Είναι επιβλαβές βέβαια για το... επιβαρύνει το φαινόμενο του θερμοκηπίου, δεν το συζητάμε. Αλλά κάτι πρέπει να γίνουν τα σκοπίδια, αλλιώς θα γεμίσουμε λόφους. Λοιπόν, το θέμα για τα νερά που είπατε πριν είναι ότι με την καύση, λοιπόν, εφόσον διαλύονται κάποια πράγματα που είναι μέσα στα σκουπίδια και περιέχουν μέταλλα και ίσως και βαρέα μέταλλα, είναι πιο εύκολο να διαλυθούν με το νερό της βροχής και να κατέβουν στον υδροφόρο ορίζοντα. Άρα το πρόβλημα στα νερά από την καύση στις χωματερές θα έρχεται περισσότερο από τα βαρέα μέταλλα, όχι από τις διοξίνες. Και βέβαια αυτά τα βαρέα μέταλλα τα παίρνουν και τα δέντρα που ποτίζονται με αυτή τη βροχή, έτσι. Άρα και το λάδι μας και. Ναι, όπου υπάρχει απορροή, δηλαδή πέφτει νερό στην περιοχή της πυρκαγιάς και τρέχει 2 χιλιόμετρα πιο πέρα. Σε αυτά τα 2 χιλιόμετρα θα παρασύρει μαζί του και τα βαρέα μέταλλα. Δεν σταματάει κάπου δηλαδή η όλη μόλυνση. Είναι δύσκολο να σταματήσει. Άρα η καλύτερη λύση είναι να μην γίνονται καύσεις. Και η ακόμα καλύτερη είναι να μην παράγουμε τόσα πλαστικά και να μην τα πετάμε αλόγιστα οπουδήποτε. Υπάρχουν ανακυκλώσεις. Θα πρέπει να σκεφτόμαστε, όταν πάμε στο σούπερ μάρκετ παράδειγμα, να σκεφτόμαστε να πάρουμε πλαστική σακούλα. Στο εξωτερικό που τις χρεώνουν για να αποφεύγεται η υπερκατανάλωσή τους. Οπότε όλοι πηγαίνουν με υφασμάτινες, ας πούμε. Αυτό είναι δηλαδή, βέβαια, αυτό απαιτεί και παιδεία στους πολίτες από τα κράτη και από τους δήμους. Δηλαδή το γεγονός ότι εμείς θεωρούμε ότι με το να κλέψουμε λίγες πλαστικές σακούλες παραπάνω να τις βάλουμε μαζί μας για να μην τις πληρώνουμε κιόλας από πρώτη πρώτου που ξεκινάμε να πληρώνουμε και εδώ την πλαστική σακούλα. Αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά. Δεν είναι σε ένα πολιτισμένο κράτος θα έπρεπε να λείπει η ζήτηση της πλαστικής σακούλας πρώτα από τους πολίτες και μετά να έρχεται η πολιτεία να νομοθετεί ως προς τη χρέωση ώστε να μπορεί να περιορίσει κι άλλο την κατανάλωση, ας πούμε. Κάπως έτσι πρέπει να δουλεύει. Και όλα είναι αλληλένδετα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι φταίει ο Δήμος μόνο. Φταίει ο Δήμος σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά φταίνε και οι πολίτες. Συμφωνώ με απολύτως. Και πάνω από το Δήμο η πολιτική, ας πούμε. Ακριβώς, όταν οι κυβερνητικές πολιτικές δεν είναι στα πλαίσια, στη λογική του να μειώνεις απορρίμματα. Τώρα, ναι. Ερώτηση αναγνώστη, ακροατή, συγκεκριμένη. Υπάρχει αυτό που λέγεται χυτή, που θάβουμε τα απορρίμματα, τα υπολείμματα για την ακρίβεια. Ναι. Και αναρωτιόμαστε εμείς, όταν τα θάβουμε, γλιτώνουμε από τις διοξίνες?
Κοιτάξτε, οι διοξίνες θα βγουν με την καύση. Άρα, αν θα φτούν και δεν έχουμε καύση, λογικά δεν θα έχουμε και διοξίνες. Από εκεί και πέρα όμως, τι κάνουμε? Θα βγούμε το πρόβλημα κάτω από το χαλί? Είναι λίγο, δεν ξέρω, σε αυτά βέβαια κάποιοι μηχανικοί περιβάλλοντος θα δίνουν κάποιες λύσεις του κόστους και του ωφέλους της διαδικασίας και ίσως να υπάρχει μεγαλύτερο όφελος από το κόστος. Γιατί κατά καιρούς καταλαβαίνουμε ότι μερικοί δήμοι όταν βλέπουν να γίνονται ολόκληρα βουνά τα σκουπίδια με τα χωματουργικά, τελικά κατά λάθος μπορεί να ανάψει και μια φωτιά για να μειωθεί λίγο ο όγκος των απορριμμάτων. Ναι, μα αυτό είναι αυτό που γίνεται. Δεν, νομίζω δεν, ότι... δεν το ξέρουμε. Υποτίθεται ότι δεν το ξέρουμε εμείς αυτό. Είμαστε αθώοι και δεν το ξέρουμε. Είναι δυνατόν να πει μια φωτιά έτσι από μόνη της? Δεν νομίζω. Αν θέλετε λίγο πιο κοντά στο δέχτη τηλεφώνου σας, γιατί κάνει κάποιες διακοπές. Ναι. Το θέμα είναι ότι έχω πολλή επιστροφή. Λοιπόν. Λοιπόν, και θα σας πω το εξής τώρα, ότι καλά προσωπικά με βάλατε να επιλέξω μεταξύ μιας ατμόσφαιρας με διοξίνες και μιας ατμόσφαιρας με ραδιενέργεια από ένα πυρηνικό ατύχημα, θα επέλεγα τη δεύτερη, διότι η χημεία, οι χημικοί ρυπαντές είναι πιο βιοσυμβατοί από τους ραδιενεργούς, κάνουν πιο άμεσα προβλήματα στον ανθρώπινο οργανισμό. Οπότε καταλαβαίνετε το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο. Και για να σας τα δώσω και λίγο με νούμερα, στη Θεσσαλονίκη που είχε γίνει το αντίστοιχο, η αντίστοιχη μελέτη, μάλλον η μελέτη στο αντίστοιχο πρόβλημα, είχαμε και καταστροφή υλικών, που σημαίνει οικονομική καταστροφή των άμεσα εμπλεκόμενων της περιοχής. Δηλαδή έπρεπε να καταστρέψουν 80 τόνους γάλακτος κατά τις επόμενες μέρες μετά την πυρκαγιά. Ήταν ακατάλληλο για διανομή, για κατανάλωση. Έπρεπε να σκοτώσουν 1.000 εγωπρόβατα. Το 2,5% των ζωντανών που ήταν μέσα σε ένα χιλιόμετρο γύρω από τη φωτιά είχαν γενετικά προβλήματα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το κόστος από όλη αυτή τη διαδικασία μπορεί προσωρινά να μειώνουμε το κόστος διαχείρισης των απορριμμάτων και να θάβουμε το πρόβλημα στις τάχτες μέσα, αλλά το κόστος το μετέπειτα είναι μεγάλο. Και αν δεν γίνει καταστροφή και τα προϊόντα κυκλοφορήσουν στην αγορά, τότε το κόστος θα είναι ακόμα μεγαλύτερο, διότι θα πρέπει να πληρώσουμε σε επίλυση προβλημάτων υγείας, τα οποία ξέρετε τώρα πόσο κοστίζει μια χημειοθεραπεία, ας πούμε. Δεν είναι ας τα πράγματα, πρέπει αυτό να τα βλέπουμε σφαιρικά. Πάμε και στην τελευταία μου ερώτηση, κύριε Μαθαραμαθά, και συγγνώμη που έχω το χρόνο σας έτσι, μου είχατε πει για 10-15 λεπτά. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ειδικά για τέτοια ζητήματα που καίνε, είναι υποχρέωσή μας να τα αναλύουμε όσο γίνεται. Με τα παιδιά τι γίνεται? Ότι μπορεί να τα αναλύσουμε πολύ από μια εκπομπή, όσο μπορούμε τα αναλύουμε. Με τα παιδιά, να πέσουμε πάνω στο πρόβλημα για να βρούμε μια λύση οπωσδήποτε. Δεν μπορούμε να κινούμαστε ανεξέλεγκτα μόνιμα. Επειδή δυστυχώς ή ευτυχώς ο Έλληνας προβληματίζεται όταν ακούει ότι κινδυνεύουν και τα παιδιά του. Εννοείται. Θέλω να μου πείτε λοιπόν, τι ζημιά μπορεί να κάνει αυτή η καύση των σκουπιδιών, των απορριμμάτων, από οποιονδήποτε και αν γίνεται, στα παιδιά? Κοιτάξτε να δείτε, θα σας πω το γενικό και πάει και για τα παιδιά, είναι πιο ευαίσθητα, ας πούμε. Η χρόνια έκθεση στους ρυπαντές αυτούς δημιουργεί καταρχάς δερματολογική τοξικότητα, δερματολογικά προβλήματα. Αλλά τα χειρότερα είναι τα προβλήματα στο ανοσοποιητικό σύστημα, που σημαίνει ότι τα παιδιά θα αρρωσταίνουν πολύ πιο εύκολα και μετά πάμε σε ορμονικές διαταραχές άλλες, μπορεί να έχουν διάφορες εμφανίσεις, να εμφανιστούν με διάφορες μορφές, ας πούμε, στην υγεία. Και βέβαια το χειρότερο είναι ο καρκίνος. Όσο πιο μικρό, όσο σε μικρότερη ηλικία εκτίθεται ένας άνθρωπος σε τοξικούς ρυπαντές, τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα έχει να αυξήσει, να παρουσιάσει καρκινογένεση μέσα στην υπόλοιπη ζωή του. Άλλη πιθανότητα έχει ένας πενηντάρης, άλλη πιθανότητα έχει ένας 10χρονος, διότι ο 10χρονος έχει πολύ περισσότερα χρόνια μπροστά του να ζήσει και να εκτίθεται. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το πρόβλημα όσο μικραίνουν οι ηλικίες γίνεται ακόμα μεγαλύτερο.
Νομίζω ότι ήσασταν όχι απλώς σαφέστατος, άρα να δώσουμε να καταλάβουμε ότι εκτός από το θέμα πολιτισμού, εκτός από το θέμα το να είναι όμορφα και ότι τη ζημιά που κάνουμε στο περιβάλλον γενικότερα, μιλάμε και για κάτι συγκεκριμένο, ότι τα παιδιά μας γίνονται, κινδυνεύουν με καρκίνο, είναι άμεσα συγκεκριμένα πράγματα αυτά που γίνονται στα παιδιά, οι διοξίνες κάνουν συγκεκριμένα πράγματα, συγκεκριμένο κακό. Άρα δεν είναι ότι δεν ξέραμε, ξέρουμε. Βέβαια. Μην εστιάζουμε και μόνο στις διοξίνες. Τα αιωρούμενα σωματίδια που παράγονται πάλι από τις καύσεις δημιουργούν προβλήματα ακόμα πιο άμεσα. Δηλαδή μπορεί να έχεις να δημιουργήσουν καρδιαγγειακά προβλήματα σε πολύ μικροχρονικό διάστημα έκθεσης. Αναπνευστικά προβλήματα, καταλαβαίνουμε τώρα. Ναι, φανταστείτε τώρα με τα τζάκια που καίνε αντί για το πετρέλαιο που έχουμε αύξηση, εγώ μετράω δηλαδή στην ατμόσφαιρα της Κορίνθου, έχει αυξημένο πρόβλημα. Λοιπόν, φανταστείτε ότι με τα τζάκια ενδέχεται να αυξηθούν οι καρδιοπάθειες και πάει λέγοντας. Δηλαδή είναι μια αλυσίδα, όταν ξεκινήσει η αλυσιδωτή αντίδραση είναι δύσκολο να σταματήσει. Οπότε δεν είναι μόνο οι διοξίνες. Πρέπει να το βλέπουμε λίγο πιο σφαιρικά το πράγμα. Έχουμε πρόβλημα όσο συμβαίνουν καύσεις. Και ας ξεχάσουμε το φαινόμενο του θερμοκηπίου που επιδρούμε πάνω του και δεν είναι ότι πόσο θα επιδράσει η Ελλάδα. Ναι, μας φαίνεται ότι αυτό είναι εξωτικό. Βέβαια το γεγονός ότι για δεύτερη χρονιά φέτος θα χιονίσει την Κόρινθο δεν μας ενοχλεί ακόμα, δεν το καταλαβαίνουμε, αλλά εντάξει, θα μάθουμε πού θα πάει. Σιγά σιγά. Ο άνθρωπος νομίζει ότι η ατμόσφαιρα, επειδή βλέπει στο διάστημα, βλέπει μακριά, ότι εκτείνεται άπειρα. Όμως η ατμόσφαιρα είναι πολύ περιορισμένη. Να φανταστείτε ότι ό,τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ιαπωνία θα φτάσει στην Κόρινθο μετά από 7 μέρες περίπου. Ό,τι γίνεται στο Βερολίνο θα φτάσει μετά από μια μισή μέρα. Και το ούτω καθεξής. Λοιπόν, και αυτό το έχουμε δει με τα πυρηνικά ατυχήματα που έχουν γίνει, που έχουν έρθει μικροποσότητες ρυπαντών μετά από πολύ μικρό χρονικό διάστημα και στην Ελλάδα. Ας πούμε, πρόσφατα είχαμε μία αποδέσμευση ρουθυνίου, είναι ένα στοιχείο ραδιενεργό, που μετρήθηκε σε όλη την Ευρώπη με μοντέλα, βρήκαμε ότι προέρχεται από τη Ρωσία και για να σας δώσω να καταλάβετε πόσο περιορισμένη είναι η ατμόσφαιρα, αποδεσμεύτηκαν περίπου 2,5 γραμμάρια από αυτό το υλικό και παρόλα αυτά το ανείχνευσαν στη Γαλλία. Και δεν είναι και εύκολο να το ανείχνευσει στη Γαλλία, διότι οι άνεμοι φυσάνε από τη Γαλλία προς την Ρωσία, όχι από τη Ρωσία, οι συνήθεις άνεμοι, όχι από τη Ρωσία προς τη Γαλλία. Παρόλα αυτά είναι τόσο περιορισμένη η ατμόσφαιρα που ό,τι γίνεται μοιράζεται παντού. Άρα δεν πρέπει να το βλέπουμε μόνο τοπικά το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο. Λοιπόν. Εδώ δεν μπορούμε να δούμε τι γίνεται στη διπλανή μας γειτονιά, κύριε Μαραμαθά, και ναι, στη διπλανή μας πόλη, ξέρω εγώ. Δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να ανακυκλώσουμε, δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να μειώσουμε τα απορρίμματά μας, δεν μπαίνουμε στη διαδικασία οι Δήμοι να διαχειριστούν τα απορρίμματά τους. Θα θεωρούμε όλα αυτά κάτι εξωτικό, κάτι που θα μας έρθει από κάπου αλλού. Αλλά τέλος πάντων, ίσως να μάθουμε. Οι Δήμοι συνήθως στην Ελλάδα κάνουν βιτρίνα, δεν κάνουν ουσία. Πλατείες. Πλατείες. Ναι. Διότι αυτά πουλάνε, αυτά φέρουν τους ψηφοφόρους, τους μη σκεπτόμενους, και δυστυχώς, επειδή ο ψηφοφόρος είναι αυτός που καθορίζει ποιος θα είναι στο Δήμο, μάλλον θα πρέπει να εκπαιδευτεί, να πάρει παιδεία και από το σπίτι και από το σχολείο, για να μπορεί να επιλέξει σωστά τον διαχειριστή των κοινών, ας πούμε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Είναι θέμα παιδείας γενικότερα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ πάρα Δεν μας πολύ. Είπατε τα πιο χαρούμενα πράγματα. Μακάρι είναι κάποια φορά να μιλήσουμε για τις, νέες τεχνολογίες, αυτά που βγαίνουν, γιατί και αυτό μας έχει επηρεάσει στην Ελλάδα, ότι δεν βλέπουμε το τι γίνεται γύρω μας, αλλάζουν τα πράγματα με γοργότα τους ρυθμούς και εμείς έχουμε μείνει στο αν πήραμε το μέρισμα, ποιος πήρε το μέρισμα, έχουμε μπει σε μια διαδικασία και δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται εκεί έξω, αλλά τέλος πάντων. Θέλει πολύ συζήτηση. Είναι πολύ παλιό το πρόβλημα. Όταν οι άλλοι φτιάχνανε υψηλή τεχνολογία, εμείς κοιμόμασταν.
Οπότε... Εμείς το κρασί, τη θάλασσα και το κορίτσι μας. Ναι, όχι, καλά είναι και αυτά, αρκεί να έχεις μια βιομηχανία να τα υποστηρίζει από πίσω, διότι με δανεικά δεν νομίζω ότι μπορεί να υποστηριχθούν. Να είστε καλά, κύριε Μαραμαθά, και μακάρι μία από τις επόμενες, μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, να σας έχουμε και εδώ στο στούντιο ζωντανά. Πολύ ευχαρίστω. Να είστε καλά. Καλή χρονιά να έχετε. Γεια σας.